Καλώς ήρθες στο μηνιαίο σου Energy Focus για τον Απρίλιο του 2024. Σήμερα θα ρίξουμε με την Prism Tarot και καλό μήνα, καλό μου διδυμάκι. Λοιπόν, πάμε να δούμε πώς θα πάει ο μήνας. Κάτι πολύ ενδιαφέρον πάει να ξεκινήσει, κάτι στη ζωή σου μέλη να ενεργοποιηθεί, κάτι το οποίο μπορεί αυτή τη στιγμή να τρώει και λίγο χώμα, μπορεί να νιώθεις ότι εμποδίζεται. Μπορεί να νιώθεις ότι οι άνθρωποι γύρω σου πάνε κόντρα σε αυτό, διαφωνούν. Μπορεί και εσύ η ίδια ή ο ίδιος να μην είσαι πάρα πολύ σίγουρη ή σίγουρος για το αν θα έπρεπε να κάνεις αυτή την ενεργοποίηση, αν θα έπρεπε να πάρεις αυτό το ρίσκο, αν θα έπρεπε να συμβεί αυτό το βήμα, ή ακόμα και αν είναι αποφασισμένο ήδη από τώρα που με ακούς κάτι να ξεκινήσεις μέσα στον Απρίλιο, ίσως να μου έχεις λίγες φοβίες, να με φοβάσαι μήπως δεν θα τα καταφέρεις, μήπως δεν θα είσαι αντάξια και αντάξιος των προσδοκιών σου ή των προσδοκιών των άλλων ανθρώπων. Γενικότερα βλέπω ότι υπάρχει έτσι λίγη ένταση μέσα σου, αλλά για πολλούς πραγματικά μου δείχνουν ότι ίσως να υπάρχουν καυγάδες με κάποια άτομα γύρω σου σε σχέση με αυτά που θες να κάνεις. Μπορεί τα πράγματα που θες να κάνεις να είναι ένα project, να είναι ένα ταξίδι μεγάλο, να είναι ένα ταξίδι για σπουδές, να είναι οι σπουδές οι ίδιες. Βλέπω ότι υπάρχει ένα reset εδώ, υπάρχει μια επαναδόμηση που θες, δηλαδή επιθυμείς να κάνεις σε κάποια σημεία του χαρακτήρα σου και της πραγματικότητάς σου. Μάλιστα για κάποιους μου λέει ότι ίσως να είναι και πράγματα που έχουν να κάνουν, όπως σου είπα πριν, και με την εκπαίδευση. Ακόμα και αν είσαι μεγαλύτερη ηλικία, ίσως και γι' αυτό να μείνεις σίγουρη ή σίγουρος ότι θα τα καταφέρεις. Δηλαδή, αλληγορικά μιλώντας, για να καταλάβεις ποια είναι η ενέργεια δίδυμα, ακόμα και αν δεν συμβαίνει αυτό που θα πω για εσένα, είναι σαν να βλέπουμε εδώ μία γυναίκα 50 χρονών με τα παιδιά της, με τα σκυλιά της, με τα γατιά της, με τον άντρα της, που τώρα θέλει να συνεχίσει τις σπουδές που κάποτε άφησε, ή τώρα θέλει να ξαναμπεί στο σχολείο, ή τώρα θέλει να μάθει μία ξένη γλώσσα, ή τώρα μετά από 25 χρόνια αποφασίζει να κανονίσει ένα ταξίδι με τις φίλες της. Σε κάθε περίπτωση είναι κάτι το οποίο σε βγάζει έξω από τα νερά σου, έξω από τη ζώνη ασφαλείας σου, όλη αυτή η ιδέα που έχεις. Όμως παράλληλα είναι και κάτι το οποίο πραγματικά φαίνεται σαν να το νιώθεις ότι σε καλεί η ψυχή σου προς τα εκεί, δηλαδή το θες ψυχικά. Okay. Όμως πολλές φορές αυτό που θέλουμε ψυχικά δεν ξέρουμε και εμείς αν μπορούμε να το καταφέρουμε, δεν ξέρουμε αν είμαστε έτοιμοι, πρέπει να πάμε κόντρα τις ίδιες μας τις σκέψεις, πρέπει να πάμε καμιά φορά κόντρα στις ίδιες μας τις συνήθειες, καμιά φορά πρέπει να πάμε κόντρα και στους ανθρώπους, γιατί θα έρθει ο άντρας σου π.χ. άμα είσαι σε αυτή τη φάση που είσαι η κυρία ή 50 χρονών που θέλει να ξανακάνει τις σπουδές της, ξέρω εγώ, να συνεχίσει τις σπουδές της, μπορεί να είναι ο άντρας που είναι στη φάση που της λέει και πού πας τώρα να πούμε να τα κάνεις αυτά και για ποιο λόγο, με ποιο σκοπό, ενώ η άλλη πραγματικά το θέλει, είναι κάτι με ένας δρόμος, μια πόρτα που θέλει να διαβεί στη ζωή της. Ελπίζω να καταλαβαίνετε ότι αυτό το παράδειγμα δεν το λέω επειδή αυτό λέω ότι συμβαίνει. Για τον καθένα είναι κάτι διαφορετικό αυτό που συμβαίνει. Το λέω σαν ένα παράδειγμα για να καταλάβεις και ποια είναι η ενέργεια στην ουσία. Θέλεις να κάνεις κάτι για πάρτι σου. Θα στο θέσω απλά, ό,τι και αν είναι αυτό. Ό,τι και αν είναι αυτό. Θέλεις να νιώσεις ελεύθερη και ελεύθερος, να ανοίξεις καινούργιες κατευθύνσεις, να πάρεις τις δικές σου αποφάσεις. Μάλιστα αυτό ακριβώς είναι που γίνεται μέσα στον Απρίλιο. Ανοίγεις μια καινούργια κατεύθυνση. Αλλά το κάνεις με πίστη στον εαυτό σου, αλλά κάπως με κλειστά τα μάτια. Προσπαθείς να μην έχεις και την απόλυτη συνείδηση. Δηλαδή, παραμερίζεις το φόβο, παραμερίζεις τον ανταγωνισμό, παραμερίζεις τα εμπόδια. Κάνεις το κεφαλιού σου που λένε. Εντάξει, αλλά χωρίς αυτό να σημαίνει ότι κάνεις κάτι κακό. Αντιθέτως, εγώ βλέπω ότι κάνεις κάτι πάρα πολύ καλό. Είναι κάτι, ναι, μεν του κεφαλιού σου, αλλά με ποια λογική. Ότι το πνεύμα σου, ο ανώτερος σου αυτός, η ψυχή σου, όπως σου είπα πριν, το επιτάσσει. Θέλει να δώσεις στον εαυτό σου αυτή την ευκαιρία. Θέλει να ακολουθήσεις το πάθος σου, να ενθουσιαστείς ξανά, να ασχοληθείς με καινούργια πράγματα, να μάθεις καινούργιες δεξιότητες, να έχεις καινούργιες δραστηριότητες στη ζωή σου. Οπότε σε βλέπω να ξεκινάς κάτι καινούριο, το οποίο σε ενθουσιάζει πάρα πάρα πολύ. Απλά βλέπω ότι κάποια πράγματα θα πρέπει να προσαρμοστούν και αναλόγως. Ή κάποιοι άνθρωποι θα πρέπει να το κάνουν γαργάρα.
Εντάξει, το καλό επίσης είναι, θέλω να σου πω, ότι δεν βλέπω ότι και στην πορεία, αν υπάρχουν προβλήματα με ανθρώπους, θα συνεχιστούν. Αντιθέτως, σε βλέπω σιγά σιγά εσύ να κάνεις τα δικά σου βήματα. Κάτι που ήθελα πολύ σημαντικό να πω είναι ότι κάποια διδυμάκια, δηλαδή το πρώτο πράγμα που κατάλαβα όταν είδα τις κάρτες σου, για να σου πω την αλήθεια, ήταν ότι πολύ φοβάστε ότι δεν θα είστε γαμάτοι και γαμάτες με την πρώτη. Δηλαδή φοβάστε τον ίδιο σας τον εαυτό. Φοβάστε ότι θα χρειαστεί να μαχηθείτε. Φοβάστε ότι θα χρειαστεί να μάθετε. Ότι δεν θα τα ξέρετε από την αρχή. Δηλαδή, βεβαίως υπάρχουν και οι συνθήκες γύρω σας πιο πρακτικές, αλλά εγώ νομίζω ότι φοβάστε να κάνετε αυτό το πρώτο βήμα. Ότι σκέφτεστε πώς θα φτάσω στην κορυφή του Everest πριν καν κλείσετε τα εισιτήρια, να πούμε. Μαλακία μπορεί να πω τώρα για τα Ιμαλάια. Τα Ιμαλάια είναι εκεί, παιδιά. Παιδιά, είπα μαλακία μεγάλη τώρα. Τέλος πάντων, πριν καν κλείσετε εισιτήρια για το Everest. Εντάξει, πριν καν, δηλαδή. Αυτό είναι το θέμα. Εδώ είσαι στη φάση που ίσως να έχεις το φόβο του πρώτου βήματος. Και μετά είναι απλά μια διαδικασία μάθησης, εξερεύνησης, περιέργειας. Μια διαδικασία που προφανώς και δεν τα ξέρουμε όλα και δεν πρέπει να τα ξέρουμε όλα και δεν πάμε σε κάτι καινούργιο για να τα ξέρουμε όλα. Πάμε σε κάτι καινούργιο για να μάθουμε καινούργιες πτυχές του εαυτού μας, για να εξερευνήσουμε τις δεξιότητές μας, να εξερευνήσουμε τον τρόπο που σκέφτεται το κεφαλάκι μας και στην πορεία σιγά σιγά να εξελιχθούμε, να τελειοποιηθούμε, να κάνουμε τα βήματα, να το φτάσουμε μέχρι το τέλος. Εντάξει, οπότε εγώ βλέπω και το πρώτο βήμα και τη μεγάλη εικόνα, αλλά βλέπω και το ενδιάμεσο βεβαίως. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι δεν θέλω κανένας εκεί έξω να αφήσει τον εαυτό του να αποτελέσει εμπόδιο την ώρα που θα κάνει αυτό το καινούριο βήμα, την ώρα που θα κάνει αυτό το άλμα στη ζωή του, την ώρα που θα take the leap, πώς το λέω, κάνε το άλμα, αλλά με τη λογική του εμπιστεύσου αυτό που εσύ ίδια και ο ίδιος σκέφτεσαι και θέλεις. Δεν θέλω να επιτρέψετε στον εαυτό σας να γίνει ο αντίπαλος του εαυτού σας. Αντιθέτως, θέλω να αφήσετε στον εαυτό σας χώρο και χρόνο, να καταλάβετε ότι μπαίνετε σε μια καινούργια διαδικασία, την οποία δεν γνωρίζετε, την οποία όμως παράλληλα έχετε τη θέληση να κάνετε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο μέχρι εκεί που γνωρίζετε. Για πολλούς είναι αυτό το θέμα, για κάποιον λόγο. Τέλος πάντων, βλέπω προς μέσα και Απριλίου και μετά, ούτως ή άλλως έχει μπει το νερό στα βλάκι, ούτως ή άλλως έχεις αρχίσει να ασχολείσαι με αυτό το πράγμα, είτε είναι κάποιο θέμα εκπαίδευσης, είτε είναι κάποιο νέο project που γραπώνεις, οτιδήποτε και να είναι αυτό. Βλέπω ότι βλέπεις κι εσύ ότι τώρα που έκανα το πρώτο βήμα, δηλαδή σου φαίνονται πιο εύκολα τα πράγματα. Και όχι εύκολα με τη λογική, τα ξέρω είναι εύκολα. Με τη λογική του, αφού γίνεται το πρώτο βήμα, είναι σαν να γίνονται τα όλα. Δηλαδή, η αρχή είναι το ίμιση του παντός εδώ. Το μόνο εμπόδιο είναι το πρώτο βήμα. Αυτό θέλω να πω εγώ τόση ώρα. Εντάξει. Οπότε στην πορεία και με το που θα γίνει το πρώτο βήμα και με το που θα βρεθείς μέσα σε αυτόν τον κόσμο, είναι απλά εκτέλεση, θέμα εκτέλεσης από εκεί και πέρα. Εστιάζεις πάνω σε αυτό. Δεν έχεις από γύρω-γύρω αντιπερισπασμούς. Δεν έχεις αυτούς τους ανθρώπους να σου λένε τα δικά τους. Δεν έχεις καν τον εαυτό σου να σου λέει τα δικά σου. Έχεις μπει σε ένα δρόμο και απλά προχωράς σε αυτόν τον καινούργιο δρόμο. Τον δικό σου αποκλειστικά δρόμο. Τον για πάρτι σου. Τον δρόμο που εσύ θα πάρεις από την αρχή και θα φτάσεις μέχρι το τέλος. Είσαι μαθητευόμενη και μαθητευόμενος τώρα που θα κάνεις αυτό το reset στη ζωή σου. Θα είσαι μαθητευόμενη και θα μαθητευόμενος μέσα σε αυτό. Κανείς δεν περιμένει να τα κάνεις όλα τέλεια και μην το περιμένεις ούτε και εσύ από τον εαυτό σου. Γιατί αν το περιμένεις αυτό, θα χάσεις την ίδια τη γνώση. Θα χάσεις την ίδια την αλήθεια. Θα χάσεις τον ίδιο σου τον εαυτό μέσα στις καταστάσεις. Αυτό θέλω να σου πω. Πήγαινε, πάρε το ρίσκο και να είσαι αυθεντική και αυθεντικός. Μέχρι εκεί ξέρω. Θέλω να μάθω κι άλλα. Μέχρι εκεί μπορώ. Θα προσπαθήσω και για παραπάνω. Μέχρι εκεί είχα σκεφτεί και είχα καταλάβει. Όμως ο σκοπός είναι να σκεφτώ και να καταλάβω περισσότερα. Μέχρι εκεί είχα αφήσει τον εαυτό μου να επεκταθεί. Αλλά να, τώρα κάνω αυτή την επέκταση. Για πολλούς μου λέει ότι έχει να κάνει με κάτι που μέσα από το οποίο μάλλον ό,τι και να είναι θα μάθεις και πολλά πράγματα. Πραγματικά ό,τι και να είναι όμως. Ρε γιόγκα, θες να ξεκινήσεις έτσι τώρα σου ήρθε? Αν και βλέπω και μεγαλύτερα, πολύ μεγαλύτερα πράγματα εδώ. Κάπως αυτό θα παίξει μεγάλο ρόλο στη ζωή σου, αυτό θέλω να πω.
Και στο τέλος του deck μας έχεις βγάλει τον King of Wands, Leadership, Αρχηγία. Βλέπω ότι θα κατακτήσεις λοιπόν όλα αυτά, όλα τα κομμάτια, τα σημεία, τις εκτάσεις που θέλεις να κατακτήσεις. Βλέπω ότι όλα θα πάνε μια χαρά, πάρα πολύ ωραίος ο μήνας αυτός για σένα. Ένας μήνας που πραγματικά κάτι ωραίο ενεργοποιείς, μια πόρτα που υπάρχει στη ζωή σου, την περνάς, φωτίζει, ενεργοποιείται και σου δημιουργεί σιγά σιγά με τα βήματά σου έναν πολύ όμορφο δρόμο. Βλέπω γενικότερα πάρα πολύ θετικές ενέργειες, αν εξαιρέσεις μόνο αυτή τη μικρή αντίσταση που βλέπουμε στην αρχή. Κατά τα άλλα, η ενέργειά σου είναι ξεκάθαρα, ο δρόμος είναι ανοιχτός και τα σκυλιά δεμένα. Ξεκάθαρα αυτό το αρχαίο, γνωμικό, το «η αρχή είναι η ίμιση του παντός». Πράγματι, το πρώτο βήμα είναι για σένα το ίμιση του παντός και μετά βήμα-βήμα θα το πάμε ακριβώς εκεί που ξέρουμε και εκεί που θέλουμε και θα λάβουμε τελικά όλη τη γνώση και μάλιστα μου δείχνει εδώ πέρα ότι θα λάβουμε και παραπάνω γνώση από όσοι νομίζαμε αρχικά. Γιατί ό,τι ξεκινάς εσύ εδώ πέρα δεν θα μάθεις πράγματα μόνο για αυτό το πράγμα. Θα μάθεις πράγματα και για τον εαυτό σου σε μεγάλο επίπεδο. Λοιπόν, κάτι κάπου εδώ νομίζω το αφήνουμε. Κάπου εδώ σου λέω για άλλη μια φορά καλό μήνα. Να δεις ζωδιοσκόπο και σελήνη για να αποκτήσεις περισσότερη πληροφορία σε σχέση με τα πράγματα. Μην ξεχάσεις να κάνεις like, subscribe, comment και share και... αυτό μου άρεσε πάρα πολύ, οπότε θα το δείξω σε όλους σας. Stay Magic AF, you know. Φιλάκια πάρα πολλά. Bye.